Σε έχουμε απέναντί μας, η μαρτυρία σου είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί είσαι ο σύντροφος της Κατερίνας τότε που το βρέφος έφυγε, που το 6 μηνών μωρό πέθανε. Είσαι λοιπόν ο άνθρωπος που βγήκατε βόλτα μαζί εκείνο το μοιραίο βράδυ και αφήσατε την Ειρήνη να φυλάει το παιδάκι. Σωστά? Σωστά. Λοιπόν, το βράδυ που φύγαμε με την Κατερίνα να πάμε μια βόλτα, είχαμε αφήσει το βρέφος με την Ειρήνη. Πέρασαν γύρω στις 2-3 ώρες. Θυμάσαι τι ώρα φύγατε από το σπίτι? Γύρω στις 11.30. Αυτό το κάνατε συχνά, να το αφήνετε το μωράκι, ή πρώτη φορά το κάνατε τότε? Όχι, όχι, πρώτη φορά φύγαμε τα πόδια για να κουβεντιάσουμε, να συζητήσουμε. Μετά από 2-3 ώρες μας ειδοποίησε η κοπέλα της Ειρήνης ότι το παιδί πέθανε. Τηλέφωνο το δικό σου χτύπησε και το μάθατε, ή της Κατερίνας? Το δικό μου. Και της Κατερίνας χτύπησε, υπήρχε μια αναστάτωση. Ποιος το ανακοίνωσε αυτό, η Ειρήνη, η κοπέλα της, ποιος το είπε? Η Ειρήνη ενημέρωσε την κοπέλα της. Εμείς πήραμε την Ειρήνη και μας καθησύχαζε ότι δεν είναι τίποτα, μην ανησυχείτε. Την ξαναπέρναμε πίσω και μας έλεγε έχω καλέσει ΕΚΑΒ. Είχε περάσει πάρα πολύ ώρα. Δηλαδή θα μπορούσε να είχαμε φτάσει και εμείς, αν δεν μας είχε καθυστερήσει με το... Μία έλεγε δεν είναι τίποτα, μία έλεγε το παιδί έφυγε. Υπήρχε δηλαδή μία ανακρίβεια σε όλο αυτό. Το κακό σε όλο αυτό ήταν ότι εμείς είχαμε φύγει με τα πόδια. Είχαμε αφήσει το αυτοκίνητο στο σπίτι και δεν καταφέραμε να πάμε εγκαίρως. Πήγαμε κατευθείαν στο νοσοκομείο, στο Καραμανδάνιο. Εκεί όπου είδαμε ότι το παιδί όντως, εκεί πιστέψαμε ότι το παιδί έφυγε. Μας είπαν ότι το παιδί δεν τα κατάφερε. Εσείς όταν πήγατε στο νοσοκομείο, οι δυο σας, το ζευγάρι, αντικρίσατε για πρώτη φορά τους γιατρούς, οι οποίοι προσπαθούσαν να ανανύψουν το παιδί? Είδατε την Ειρήνη? Ποιον είδατε, με ποιον μιλήσατε? Ήταν η Ειρήνη εκεί, ήταν η μητέρα της Κατερίνας, ήταν οι γιατροί. Εμείς κοιτάξαμε να μπούμε να δούμε τι έγινε με το παιδί. Το παιδί ήδη είχε φύγει. Το είδαμε σε μια κατάσταση η οποία δεν μπορούσαμε κι εμείς να... Δεν το πιστεύαμε ότι είχε φύγει το παιδί. Ρωτήσατε τότε αν το παιδί μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο ή αν ξεψύχησε μέσα στο νοσοκομείο? Ρωτήσαμε και μας είπαν ότι του κάνανε αναλήψεις μέσα στο ασθενοφόρο, αλλά ήταν πλέον αργά. Δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι. Το παιδί ήταν ήδη νεκρό από το σπίτι, γιατί μας έστελνε η Ειρήνη φωτογραφίες. Σε ποιους έστελνε η Ειρήνη φωτογραφίες? Είχε στείλει σε αρκετά άτομα. Είχε στείλει και σε σένα? Εμένα, ναι. Νομίζω η Ειρήνη μου τις είχε στείλει ή η κοπέλα της. Οι φωτογραφίες δείχναν το παιδί πεθαμένο, με κλειστά τα χέρια, με λανιασμένο. Οι οποίες φωτογραφίες θα δοθούν άμεσα στη δικηγόρο της μητέρας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να δούμε τι έχει γίνει. Μας έστειλαν τις φωτογραφίες να μας δείξουν ότι το παιδί σε τι κατάσταση ήταν. Δηλαδή υπήρχε μια ανακρίβεια σε όλο αυτό. Τη μία μας λέγανε δεν έγινε τίποτα, μην ανησυχείτε, μην αγχώνεστε. Την άλλη μας λέγανε έφυγε το παιδί. Εμείς από την ανησυχία μας και αυτά ήμασταν πολύ κοντά στο νοσοκομείο, οπότε προτιμήσαμε να πάμε στο νοσοκομείο κατευθείαν. Μαθαίνετε λοιπόν ότι το βρεφάκι είναι νεκρό. Φαντάζομαι ότι ήταν σοκ και για τους δύο και για σένα που τότε ήσουν σύντροφος και από ό,τι μας είπες εσύ ήσουν δεμένος με το παιδί, διότι ο βιολογικός πατέρας ήταν εκτός, σωστά? Ναι, σωστά. Ο πατέρας έλειπε εκτός πατρών. Ήμουνα εγώ δίπλα στην Κατερίνα και στο μπεμπάκι. Την αγαπούσα πολύ. Ναι, είναι σοκ γιατί πέρασε πάρα πολλά η μπέμπα. Βγήκε υγιέστατη από το νοσοκομείο χωρίς κανένα πρόβλημα. Δεν το περιμέναμε στα καλά καθόμενα. Έτσι να φύγει ξαφνικά, χωρίς λόγο και αιτία. Η μητέρα έχει πει δημόσια ότι το μωρό 2 μέρες πριν πεθάνει είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο γιατί είχε κάποια θέματα, που όμως από εκεί οι εξετάσεις ήταν καθαρές. Είχαμε αρκετό καιρό στο νοσοκομείο την Πέμπα. Γιατί ψάχναμε το λόγο και την αιτία που πάθαινε αυτές τις ανακοπές. Δεν το λέω επίληψη, γιατί επιληψίες δεν ήταν. Δεν εξακριβώθηκε ότι είχε επιληψίες.
Από εκεί και πέρα, εμείς βγήκαμε από το νοσοκομείο, εξετάστηκε και από τον προσωπικό παιδίατρο που είχαμε της Μπέμπας και ήταν υγιέστατη, ήταν μια χαρά το παιδί. Το πέρασμα των γιατρών ποιο ήταν? Μας είπαν ότι ήταν συμβάντα τα οποία τα κατονομάζουν σαν επιληψίες. Υπάρχουν χαρτιά όμως τα οποία μας λένε ότι δεν είχε κανένα πρόβλημα. Πριν το μοιραίο βράδυ, το μωράκι πόσο καιρό είχε βγει από το νοσοκομείο? Πάνω κάτω δεν θυμάμαι, αλλά θυμάμαι ότι βγήκαμε βόλτα γιατί είχαμε στρεσαριστεί πάρα πολύ όλο αυτόν τον καιρό με την Μπέμπα στο νοσοκομείο. Ήταν κοντινό το διάστημα, απλά είχε ξεπεράσει τον κίνδυνο, ήταν μια χαρά, έτρωγε, ήταν ευδιάθετη και είπαμε να βγούμε μια βόλτα, μιας και το παιδί ήταν μια χαρά και μας ήρθε όλο αυτό. Εσύ είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχεις δεθεί πολύ συναισθηματικά με το μωράκι αυτό, έχεις κάνει τατουάζ στην πλάτη σου με τις ημερομηνίες γέννηση και θανάτου. Τη λάτρευα πάρα πολύ και εγώ και η μητέρα της. Την έκανα τατουάζ, μόνος μου μαζί με τη μητέρα της χτίσαμε το σπιτάκι της, εκεί που είναι τώρα. Ακόμα δεν το έχουμε ξεπεράσει. Μπορεί μερικοί να λένε ότι ξαφνικά βγήκε η μητέρα να ψάξει το λόγο που έφυγε η Μπέμπα. Δεν είναι ξαφνικό. Πάντα θέλαμε να μάθουμε την αιτία. Τι συμβαίνει από εκεί και πέρα? Μιλάτε με την Ειρήνη, χάνετε η Ειρήνη, τη ζητάτε εξηγήσεις, τη ρωτάτε τι συνέβη? Έφυγε ξαφνικά, κλείδωσε το σπίτι, ενώ περιμέναμε κόσμο στο σπίτι, το σπίτι που έφυγε η Μπέμπα. Ζητήσαμε εξηγήσεις από την ίδια, αλλά κρύφτηκε και έφυγε από την Πάτρα. Αυτό εμένα... Κοιτάξατε στα μάτια να της πείτε τι έγινε με το μωρό, Ειρήνη? Της κάνατε αυτή την ερώτηση εσύ και η Κατερίνα, η μάνα του παιδιού? Ναι, δεν μας απάντησε ποτέ. Μας είπε ότι η Μπέμπα έκανε έναν απλό θόρυβο, ένα και απλά έφυγε. Κάλεσε το ασθενοφόρο και απλά έφυγε η Μπέμπα. Ότι δεν είχε γίνει κάτι άλλο. Την ρωτήσαμε και άλλα πράγματα, αλλά δεν μας απάντησε ποτέ. Προσωπικά τη ζήτησα να μου πει για ποιο λόγο έφυγε η Μπέμπα. Γιατί ήταν υγιέστατη. Εγώ ήθελα σαν πατέρας τη θεωρούσα. Τη θεωρούσα ότι ήμουν πατέρας. Την ρώταγα πολλά πράγματα, δηλαδή λεπτομέρειες, και δεν μου απάντησε ποτέ. Σηκώθηκε, έφυγε από την Πάτρα. Την έψαχνα παντού για μεγάλο διάστημα. Μετά εμφανίστηκε μετά από μεγάλο διάστημα στην Πάτρα και σαν να μην έτρεχε τίποτα. Φανταστείτε, αναγκάστηκα να σπάσω την πόρτα του διαμερίσματος για να πάρω προσωπικά πράγματα της Μπέμπας, για να πάρω τα ρούχα της Κατερίνας. Είχε κλειδώσει και είχε φύγει. Ναι, είχε κλειδώσει και είχε φύγει. Δεν μπορούσατε να μπείτε μέσα στο σπίτι? Δεν μπορούσαμε να πάρουμε τα προσωπικά αντικείμενα της Μπέμπας, προσωπικά αντικείμενα της Κατερίνας. Τηλέφωνο την πήρατε? Ναι, δεν σήκωνε ποτέ τηλέφωνο, είχε εξαφανιστεί. Έψαχνα από γνωστούς να τη βρω. Από εκεί και πέρα την πήρα σπίτι μου την Κατερίνα. Πήγε το μυαλό σας κάπου ή απλώς θεωρήσατε ότι έφυγε το μωρό? Είχαμε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις με την Κατερίνα και με οικογενειακό περιβάλλον. Είχαμε καταλήξει ότι το παιδί δεν έφυγε έτσι. Αλλά δεν μπορούσαμε να ξέρουμε από τι. Ήταν υγιέστατη. Δεν μπορεί ένα υγιές παιδί να φύγει έτσι. Εμένα προσωπικά, εγώ που είμαι πατέρας, βάζω πολλά με το μυαλό μου. Δεν μπορώ βέβαια να κατηγορήσω έτσι, αλλά ούτε είμαι ειδικός. Το είχαμε συζητήσει πολλές φορές, είχαμε έρθει σε αντιπαράθεση με την Κατερίνα, έφτασα σε σημείο να αρρωστήσω από όλο αυτό. Να ερχόμαστε σε αντιπαράθεση. Μου έλεγε έφυγε η Μπέμπα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αν δεν βγει μια απάντηση από τον ιατροδικαστή. Εμείς δεν είχαμε τίποτα στα χέρια μας. Μας είχε βγει ένα απροσδιόριστο. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο από τη στιγμή που μας είχαν δώσει μια απάντηση τέτοια. Δεν ξέραμε τις αιτίες θανάτου. Δεν ήμουνα εκεί. Γι' αυτό ήθελα από την Ειρήνη κάποιες απαντήσεις. Ήθελα λεπτομέρειες. Γιατί ήξερα ότι την αφήσαμε δίπλα στο παιδί να το προσέχει. Και το μόνο που μου είπε είναι ένα, ότι έκανε έναν λιγμό και ότι έφυγε το παιδί. Αυτό εμένα δεν με κάλυψε. Η Ειρήνη ήταν τότε ένα πρόσωπο της εμπιστοσύνης σας? Η Ειρήνη έμενε μαζί με την Κατερίνα τότε, συζούσαν, σωστά? Η Ειρήνη με την Κατερίνα, ναι, μένανε στο σπίτι μαζί, συγκατοικούσαν. Τη γνώρισα από μια κοινή παρέα. Έτσι γνώρισα και την Κατερίνα, από κοινή παρέα, από κορίτσια. Είχαμε φιλικές σχέσεις, αλλά ως εκεί. Δηλαδή δεν είχα και εμπιστοσύνη όπως θα είχα σε συγγενικό μου πρόσωπο. Εφόσον η μητέρα την άφησε
Στην ειρήνη εγώ δεν μπορούσα να εκφέρω αντίθετη γνώμη. Εντάξει, λέω θα φύγουμε μία ώρα, δύο, θα γυρίσουμε. Εγώ συνήθως δεν άφηνα την Μπέμπα από την αγκαλιά μου. Mm-hmm. Φανταστείτε, τσακωνόμουν με την πρώην πεθερά της, γιατί ήθελα να την έχω συνέχεια στην αγκαλιά μου. Με την καλή την έννοια. Δεν την αφήναμε από κοντά μας. Ήτανε μικρούλα, δεν θεωρούσε ότι θα αργήσουμε. Απλά ήμασταν τόσο στρεσαρισμένοι που είχαμε ανάγκη για αυτή τη βόλτα. Έχουν περάσει δύο χρόνια. Αυτά τα δύο χρόνια, εσύ με την Κατερίνα, που να πούμε εδώ ότι είχατε σχέσεις συνολικά τρία χρόνια στο παρελθόν, μιλούσατε για το μωρό αυτό? Ναι, εννοείται. Μιλούσαμε. Εγώ πριν χωρίσουμε πέρασα ένα στάδιο κατάθλιψης με το θέμα της Μπέμπας. Πολλές φορές με έπιανε να στεναχωριέμαι και τέτοιο και το συζητούσαμε και μου έλεγε προσπάθησε να το ξεπεράσει, η Μπέμπα είναι εδώ, δεν έφυγε ποτέ. Το ίδιο και η Κατερίνα. Κατερίνα, για ποιο λόγο θέλησε τελικά να χυθεί φως στην υπόθεση? Ήθελε από εξ αρχής να μάθει την αλήθεια, το πώς έφυγε, αλήθεια. Τώρα πώς να το θέσω, να μάθει τα αίτια του θανάτου του παιδιού. Δεν είχαμε τίποτα. Τώρα όμως που έχει πάρει τέτοιο δρόμο, προσπαθεί να μάθει. Δεν είναι ένα παιδί, η δικιά μας Μπέμπα, είναι πέντε παιδιά. Δεν είναι τυχαίο, ούτε σύμπτωση πιστεύω. Κάτι υπάρχει, κάποια αιτία. Σαν μάνα πιστεύω ότι το αίσθηκτό της της λέει ψάχτω. Τι τώρα, τι αύριο, τι μεθαύριο, το έκανε γιατί έτσι ένιωθε. Πώς τα βλέπεις δύο χρόνια μετά, πού πάει το μυαλό σου, τι νομίζεις? Πρέπει να ψαχτεί πάρα πολύ όλο αυτό το θέμα, χωρίς να θυχτεί κανένας, να υπάρξει κάποιος ειδικός που να μας δώσει απαντήσεις. Είμαι πατέρας δύο παιδιών και νοιάζομαι να μάθω την αλήθεια. Στεναχωριέμαι γιατί τότε ήμασταν πολύ χάλια και δεν ψάξαμε να το... Μας είπανε και το οικογενειακό περιβάλλον ότι πάει, η Μπέμπα έφυγε και το αφήσαμε έτσι. Μείναμε με το γεγονός αυτό ότι έφυγε η Μπέμπα μας. Σήμερα έχεις καλές σχέσεις με την Κατερίνα? Με την Κατερίνα πάντα είχαμε καλές σχέσεις. Μπορεί να χωρίσαμε γιατί ήταν έτσι συνθήκες της δουλειάς μου που δεν μπορούσαμε να είμαστε μαζί, κάνω ταξίδια. Αλλά έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Είναι μια πολύ αξιόλογη κοπέλα, είναι μητέρα ενός παιδιού πλέον. Τη συμπαραστέκεσαι σε όλο αυτό? Ναι, εννοείται. Πιστεύω ότι θα τη βοηθήσουν να βρει την άκρη. Εγώ επιθυμώ να βγει η αλήθεια στο φως, να μας πούνε από τι έφυγε η μπεμπούλα μας και τα υπόλοιπα παιδάκια, γιατί δεν είναι σύμπτωση να βρίσκεται ένας άνθρωπος σε πέντε περιστατικά. Δεν θέλω να κατηγορήσω, το ξαναλέω. Θέλω να υπάρξει κάποιος να αποδώσει τις ευθύνες αν υπάρχουν κάπου. Αυτό το απροσδιόριστο που μας δώσανε, εμένα δεν με καλύπτει. Δεν με καλύπτει ούτε εμένα, ούτε τη μητέρα του παιδιού, όπως και τον πατέρα του παιδιού. Γιατί είμαστε σε επικοινωνία με το βιολογικό πατέρα του παιδιού. Θέλουμε να μάθουμε από τι έφυγε η Μπέμπα. Αν σε ρωτούσαν να μου σκιαγραφίσεις το προφίλ της Ειρήνης, τι θα μας έλεγες για το κορίτσι αυτό, το νεαρό κορίτσι, είναι 24 χρονών? Με έχει μπερδέψει, γιατί βγαίνει και κάνει δηλώσεις, ενώ εγώ όταν έχασα την Μπέμπα δεν ήθελα ούτε να βλέπω άνθρωπο. Βγαίνει και κάνει κουτσομπολιά, κατηγορεί τη μητέρα της Μπέμπας, ενώ θα έπρεπε να ψάχνει την αιτία θανάτου των παιδιών της. Αν ήταν σωστός άνθρωπος, να σας δώσω να καταλάβετε, θα ήταν παρόν όταν της ζήτησε εξηγήσεις πώς έφυγε η Μπέμπα. Έτσι δεν είναι? Βγαίνει και λέει στα κανάλια και αφισβητεί τη μητέρα και τη ρίχνει λάσπη στο πρόσωπό της και λέει ότι δεν ήταν παρόν όταν πέθανε το παιδί και αυτά. Προφανώς λέει ψέματα, ήτανε. Υπάρχουν και καταθέσεις που έδωσε και η ίδια έξω από το καραμανδάνιο. Ήμουν παρόν και η μητέρα είχε δώσει κατάθεση και η Ειρήνη. Και μάλιστα είχε δώσει κατάθεση ως νουνά του παιδιού. Κάτι που είναι ψέματα. Νουνά του παιδιού της είναι της μεγάλης κόρης της Κατερίνας. Να ακουστεί και αυτό, γιατί βγαίνει στα κανάλια και λέει ότι δεν ήμουν παρόν. Και λέει ότι δεν ήμουν μπροστά στο θάνατο του παιδιού και αυτά. Ήτανε. Εμείς την αφήσαμε να φυλάξει το παιδί, να βγούμε μια βόλτα και βγαίνει και λέει ότι δεν ήμουνα. Υπάρχουν καταθέσεις και υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία η δικηγόρος μπορεί να τα αποδείξει. Όλα αυτά εγώ περιμένω να
βγει κάποιο αποτέλεσμα από όλο αυτό. Αλλά από τα λίγα που έχω ακούσει, προσπαθεί να κάνει κουτσομπολιά, να δυσφημίσει την Κατερίνα. Με λίγα λόγια, καλύπτει τις καταστάσεις της τότε. Για ποιο λόγο να πει ψέματα ότι δεν ήταν τέτοιο, από τη στιγμή που λέει ότι δεν έχει να φοβηθεί κάτι και καταλαβαίνετε πώς το λέω. Δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Αν είναι όντως έτσι τα πράγματα και η μπέμπα μας έφυγε φυσιολογικά, δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Να βγει και να πει ναι, ήμουνα εκεί. Με αφήσαν τα παιδιά και αυτό έγινε. Υπάρχουν καταθέσεις που πιστοποιούν ότι ήταν εκεί. Μα η ίδια κάλεσε το ασθενοφόρο.